Καλό σας μεσημέρι. Πάλι εδώ, πάλι για τα ίδια, τα οποία όμως είναι σε εξέλιξη. Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία, 11 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται, θα πάνε τα παιδιά κανονικά, να ανησυχούν οι γονείς, να ανησυχούν τα παιδιά, να ανησυχείτε εσείς? Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ανησυχούμε για τα ίδια πράγματα. Για το τι σχολείο θα έχουμε, πόσα σχολεία έχουν καταργηθεί. Οι μαθητές δεν θα βρουν τους καθηγητές τους και το σχολείο τους το Σεπτέμβριο. Και ποιες περικοπές θα γίνουν ακόμα στην εκπαίδευση και αυτή τη χρονιά, για να δούμε σε τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει το δημόσιο σύστημα, το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Συνεχόμενα σε σχέση με τις ήδη περικοπές που περικοπές που έχουν γίνει. Ναι, αυτό όμως θα περάσει ένα χρονικό διάστημα για να το ανακαλύψετε και εσείς και το Υπουργείο. Τι συμβαίνει, θα ανοίξουν στις 11 του μηνός κανονικά? Δυστυχώς δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τίποτε, διότι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας ήδη έχει στείλει εκτός σχολείου εκπαιδευτικούς, ήδη έχει στείλει εκτός σχολείου μαθητές από το καλοκαίρι. Και ήδη ξέρουμε ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στα γυμνάσια μας, τα τεχνικά και τα γενικά μας λύκεια, θα έχουμε 16.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς, νούμερο που είναι τρομερό, αν σκεφτείτε ότι είναι περίπου το 20% του εκπαιδευτικού δυναμικού. Και αν σκεφτείτε ότι σε σχέση με το 2010 έχουμε 30% μείωση. Να σας ρωτήσω δηλαδή κάτι. Χρόνο με το χρόνο. Δύο λεπτά. Ναι, χρόνο με το χρόνο. Λιγότερη εκπαιδευτική. Λιγότερα σχολεία. Περισσότεροι μαθητές στην τάξη. Αυτό είναι το. Δεν μου λέτε, ίσως με την διεύρυνση του ωραρίου των καθηγητών πάνε με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει τα κενά των καθηγητών? Δηλαδή θα δουλεύουν περισσότερες ώρες αυτοί που θα απομείνουν? Όταν έγινε η αύξηση του ωραρίου, ναι, αυτό που λέγαμε και προς τους μέσα ενημέρωση αλλά και προς τον κόσμο, ναι, ήταν ότι δεν ήταν το πρόβλημα αν εμείς δουλεύουμε δύο ώρες παραπάνω. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διεύρυνση και αυτό που είχα αποδείχθηκε θα φέρει μια συνολική ανακατανομή των θέσεων των εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να βγει το Υπουργείο Παιδείας και να πει: α, τώρα έχω υπεράρρυψη από εδώ. Α, τώρα έχω υπεράρρυψη από εκεί. Άμα κλείσω και 10 σχολεία, θα έχω υπεράρρυψη από εκεί. Άμα καταργήσω και μερικές ειδικότητες όπως κατάργησε μέσα στο καλοκαίρι, έχω και 2.500 να δώσω στην τρόικα κεφάλια για να μπουν στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση. Επιλαμβάνεται το θέμα των αναγκών. Έχει πάντα σχέση με το τι προσφέρεις. Άμα προσφέρεις λιγότερη εκπαίδευση, λιγότερα σχολεία, λιγότερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ας πούμε, ξανά την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη στήριξη, δεν προσφέρεται αυτή η υπηρεσία από το δημόσιο σχολείο, άρα θέλουμε λιγότερους εκπαιδευτικούς. Κόψανε τις βιβλιοθήκες, κλείσαν τις βιβλιοθήκες μάλλον στα σχολεία. Άρα βγάζουμε τον εκπαιδευτικό, τον επιμορφωμένο και όλα που έδωσε λεφτά το ελληνικό κράτος. Για να τον επιμορφώσει. Για να τον επιμορφώσει και γιατί χρειάζεται μια ειδική επιμόρφωση για τη χρήση της βιβλιοθήκης. Δεν είναι απλώς ανοίγω και περιμένω να μπει μέσα. Είναι πώς χρησιμοποιώ τη βιβλιοθήκη το μάθημα. Και ηλεκτρονικά τώρα πια. Ηλεκτρονικά και φυσικά. Δεν είναι το βιβλίο, δεν είναι αντικαθίσταται και το φυσικό. Ναι, δηλαδή χρειάζεται μια επιμόρφωση ο καθηγητής. Δεν το μαθαίνει το πανεπιστήμιο αυτό. Χρειάζεται μια επιμόρφωση. Αυτοί λοιπόν επιμορφώθηκαν, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Λοιπόν, μας χρειάστηκαν λοιπόν, λόγω των ότι δεν θα προσλαμβάνουν άλλους εκπαιδευτικούς, λόγω ότι χρειάζεται να μειώσουν το αριθμό, κλείσαμε τις βιβλιοθήκες, πήραμε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, πάνε και οι επιμορφώσεις, πάνε και οι δαπάνες που κάναμε για τις βιβλιοθήκες. Πώς θα αντιδράσετε, κύριε Πρόεδρε, σε μια προληπτική επιστράτευση που ακούγεται? Ας το πούνε ευθέως καταρχήν. Ναι. Προς το παρόν κρατάμε χαμηλούς τόνους. Απλώς έχουν ακουστεί διάφορα και από πλευράς αντιδραστικής. Εάν σε αυτή τη χώρα, ακούστε με και το λέω πολύ σοβαρά, εάν σε αυτή τη χώρα σε κάθε κινητοποίηση υπάρχει η απειλή της επιστράτευσης, σημαίνει ότι δεν έχουμε δημοκρατικό καθεστώς. Και το λέω ευθέως με παρεσία λόγου και γνωρίζοντας τι ακριβώς λέω. Σημαίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δεν μπορεί το σχολείο που είναι πνευματική εργασία, που είναι σχέσεις ανθρώπων, και αυτά δύο πράγματα είναι το σχολείο. Η σχέση των ανθρώπων και η πνευματική εργασία. Λοιπόν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με καθεστώς σηματοπλέγματος. Αυτό που λέτε ότι θα αγνοήσετε τα χαρτιά της επιστράτευσης, γιατί έχουν ακουστεί και αυτά, έχει γίνει πολλής λόγος πριν. Υπάρχει απόφαση από το συνέδριο ήδη, γιατί την προηγούμενη φορά. Με τις πανελλήνιες που έγινε, ναι. Ναι. Για να μην λοιπόν επαναλάβουμε ίσως και λάθη που κάναμε την προηγούμενη φορά, ναι, είπαμε ότι να είναι καθαρό πια ότι όταν προτείνουμε απεργία και υπάρχει καθεστώς επιστράτευσης. Ναι. Σημαίνει ότι αν αποφασίσουμε την απεργία μέσα από τις διαδικασίες που ξέρετε, δηλαδή μέσα από τις γενικές μας συνεδρίες, σημαίνει ότι δεν θα υπακούσουμε στην επιστράτευση. Μάλιστα.
Πότε θα μαζευτείτε όλοι οι καθηγητές για να πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις, αν θα κάνετε, γιατί ακουστήκαν ότι θα κάνετε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες, άλλοι 24 ώρες. Πώς θα αντιδράσετε τώρα? Υπάρχουν σε αυτά που ανακοινώθηκαν, δεν ξέρω και από ποια μέσα. Ναι, γιατί κάτι έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν προέρχονται από εσάς ή είναι φήμες. Και λάθος προτάσεις. Όχι, από εδώ και κυκλοφορούν. Χοντρικά υπάρχουν δύο προτάσεις. Μία πρόταση που λέει 48 ώρες συνελεύσεις και κλιμάκωση. Ναι. Η άλλη πρόταση που λέει πενθήμερα συνελεύσεις και κλιμάκωση με τη λογική της διάρκειας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αύριο στην προσπάθεια να βρούμε μια κοινή πρόταση. Αύριο τι θα κάνετε, θα κάνετε συνέλευση? Έχουμε πάλι συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Έχετε συμβούλιο στην ΟΛΜΕ για να αποφασίσετε τις περαιτέρω κινήσεις. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε συνελεύσει στο ΔΕΛΜΕ, αλλά ήδη αποφασίσαμε μια πρώτη σειρά κινητοποιήσεων. Ναι. Αύριο συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που γίνεται στο δημόσιο από την ΑΔΕΔΗ για το θέμα των διασημοτήτων, εδώ στην πλατεία Καθημόνα, 12.30 ώρα. Τις επόμενες μέρες καλούμε τους εκπαιδευτικούς να γυρίσουν στα σχολεία, να ενημερώσουν, να γίνουν συγκεντρώσεις ενημέρωσης των γονιών και των μαθητών, να αξιοποιηθεί η μέρα του αγιασμού με επιστολή της ΟΛΜΕ που θα στείλουμε στους γονείς και στους μαθητές. Θα κάνουμε πανελλαδικό συλλαλητήριο τη μέρα που θα ψηφίζεται αυτό το απαράδεκτο αντιεκπαιδευτικό όνομα σχέδιο για το Λύκειο. Πότε θα γίνει αυτό? Έχει οριστεί η ημερομηνία? Επειδή δεν έχει οριστεί ακόμα, από αυτά που έχουν πει μετά, λέμε οι 5 ή 6 που μιλάνε αυτό. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ναι, θέλουμε να αναδείξουμε και τα ζητήματα των συναδέλφων μας των αναπληρωτών που συνήθως ξεχνιόνται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικά απολυθεί από τον Ιούνιο. Ναι. Άνθρωποι που έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα και θέλει τώρα το κράτος, η κυβέρνηση να μην τους προσλάβει. Και επίσης θα συμμετάσχουμε και στο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί πέρα θα γίνουν οι συνελεύσεις, όπως σας είπα, παράλληλα. Ναι. Και θα πάμε στην τελική μας απόφαση. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή πραγματικά αγωνιούν και τα παιδιά, αλλά αγωνιούν και οι γονείς, τους έχετε με το μέρος σας? Για θα τους βρείτε απέναντι. Επειδή και ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, καταλαβαίνετε τι λέω. Όσο προσπάθεια και να κάνει το Υπουργείο Παιδείας ή οποιοδήποτε άλλο για να μας διαχωρίσει από τους μαθητές και τους γονείς, δεν θα μπορέσει. Εμείς ζούμε καθημερινά με τα παιδιά και με τους γονείς τους, ζούμε την αγωνία τους. Συμπορευόμαστε στον καθημερινό αγώνα, αλλά και στον αγώνα για ένα καλύτερο σχολείο. Και θα είμαστε μαζί. Ήδη εμείς μιλάμε και κεντρικά, αλλά και τοπικά το κάθε σωματείο μας με τις ενώσεις γονιών και τους συλλόγους γονέων. Τα μηνύματα δηλαδή είναι θετικά, είναι υπέρ σας? Ναι, επειδή μιλάτε. Στις πανελλαδικές δεν ήσαν θετικά. Γι' αυτό θέλω να σας πω, να σας θυμίσω ότι στις πανελλαδικές δεν ήσαν μαζί σας. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος. Κατά 72% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό να το πούμε, ανοίχτα να μιλάμε με νούμερα. Οι δημοσκοπήσεις δεν αποδίδουν πάντα. Εδώ μιλάμε για το οργανωμένο κίνημα των γονιών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε απόλυτα. Μιλάμε με τους συλλόγους γονιών σε κάθε σχολείο και οπωσδήποτε θα γίνουν συζητήσεις, ενημερώσεις στο επόμενο διάστημα. Για να γίνει απόλυτα κατανοητό ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό που έχουμε απέναντι. Δεν είναι ούτε ο γονιός το πρόβλημα, ούτε ο μαθητής για μας, ούτε για τον μαθητή και τον γονιό η εκπαιδευτική. Είναι το Υπουργείο Παιδείας και η πολιτική του. Αυτή μας δημιουργεί τα προβλήματα. Αυτοί κάνουν τις περικοπές, αυτοί κλείνουν τα σχολεία, αυτοί μειώνουν τους εκπαιδευτικούς. Με αποτέλεσμα τι? Και όλα τα άλλα που είπαμε πριν, για να μην τα ξαναλέω. Με αποτέλεσμα τι? Να έχουμε λιγότερα σχολεία, λιγότερους εκπαιδευτικούς και περισσότερους μαθητές στην τάξη. Το λέω συμπεριγραμματικά. Δηλαδή τώρα πάνω κάτω πόσοι μαθητές θα είναι στην τάξη? Φέτος βάλαμε στις 27 και στις 28 θα χωρίζει το τμήμα. Αλλά ξέρετε τι κάνανε? Κάνανε και ένα άλλο κόλπο, ας το πω σε εισαγωγικά. Μεταφέρανε μαθητές, ειδικά στις πρώτες τάξεις, στις δασίδες του Λυκείου. Μεταφέρανε μαθητές από σχολείο σε σχολείο, ώστε να κανονίζουν τα τμήματα να μην ξεπερνάνε το 27. Καταλάβατε? Μάλιστα. Καλά, τώρα μεταξύ μας και 27 και 28 που θα πάνε ίσως και 30, είναι πολλοί μαθητές για ένα καθηγητή, έτσι δεν είναι? Εμείς λέμε πια ότι πρέπει το τμήμα να είναι το 20, το νούμερο 20 να χωρίζει. Μετά το 20 να χωρίζει. Ναι. Και λέμε και κάτι άλλο, ότι επειδή έχουμε και εργαστήρια και στην γενική και στην εκπαίδευση, δεν μπορεί στα εργαστήρια να μην είναι ένας καθηγητής ανά 10 μαθητές. Ναι. Όχι, που μπορεί να είναι δύο καθηγητές μέσα στην τάξη όταν τα παιδιά στο εργαστήριο κάνουν πράξη, έτσι, και θέλουν κάποιες ασκήσεις. Άρα χρειάζεται και περισσότερη προσοχή κλπ. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα στους υπολογιστές, ας πούμε, που δείχνει και την πλασματικότητα των
υπεραριθμιών, που βγάζουν σήμερα τους συναδέσματος της πληροφορικής υπεράριθμους, όταν βάζει 22 παιδιά ανακαθηγητή στους υπολογιστές, πρακτικά δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Φυσικά. Χρειάζεται έτσι, 10 παιδιά. Καταρχήν να κάτσει σε έναν υπολογιστή ο καθηγητής. Γιατί χρειάζεται να πέρα από το γενικό μάθημα που θα πει στην αρχή και τη γενική θεωρία που θα πει 5 πράγματα, ναι, χρειάζεται να ασχοληθεί με το κάθε παιδί. Την πρακτική. Που κάνει, ναι, την πρακτική του, όταν κάνει την πρακτική του, έτσι και σε όλα τα εργαστήρια. Χρειάζεται, ναι, να ασχοληθεί με το κάθε παιδί τι κάνει και να το βοηθήσει. Αλλά δεν μπορεί ένα παιδί να συνεργάζεται συγχρόνω με 22 παιδιά. Να σα πω, η φροντιστηριακή εκπαίδευση τώρα πιστεύετε ότι θα ανέβει πάρα πολύ? Εμείς λέμε ότι γιατί μέχρι τώρα λέγανε να πάρουν και βοηθητικά μαθήματα τα παιδιά, να κάνουν και φροντιστήρια σε κάποια δημόσια σχολεία που γινόταν σε πρότυπα. Καταρχήν έχει καταργηθεί, όπως σας είπα, λόγω περικοπών, η πρόσθετη τακτική στήριξη και η τσιφτική δασκαλία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, αντί να λειτουργεί, αντί να βοηθάνε οι αλλαγές στο να βαθαίνει περισσότερο η συνολική εκπαίδευση του παιδιού. Βλέπουμε ότι οι αλλαγές που γίνονται και η αρχή για το Ιωσοτήθηκε στο Λύκειο πάνε στη λογική των εξετάσεων. Των πολλών εξετάσεων και μάλιστα πανελλαδικού χαρακτήρα. Αυτό θα φέρει και αύξηση τη μαθητική διαρροή, δηλαδή πιο πολλά παιδιά θα φύγουν από το σχολείο ή θα σπρωχτούν προ την φτηνή κατάρτιση και την εξειδικευμένη κατάρτιση εκτό εκπαιδευτικού συστήματο με το σύστημα που φτιάχνει τώρα ο κ. Βανιτόπουλο με το νομοσχέδιο που λέει ακόμα και μετά το γυμνάσιο μπορεί να πηγαίνει σε. Τύπου ΙΕΚ, τα λέει ΣΕΚ βέβαια, σχολές που έχουν και μαθητεία μέσα. Δηλαδή έτσι όπως μας το λέτε ενισχύεται η ιδιωτική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια. Ναι. Και η δημόσια εκπαίδευση σιγά σιγά... Με προλάβατε. Το τρίτο και εργατικό είναι... δυναμικό με λιγότερη μόρφωση. Εκεί δηλαδή με πάτε με αυτά που λέτε. Το τρίτο όταν έχεις τόσες πολλές εξετάσεις, αντικειμενικά είναι η αύξηση των φροντιστηρίων. Δεν είναι τυχαίο που κανένας φορέας εκπαιδευτικός, ούτε η ULA, ούτε η ULMA, ούτε άλλοι φορείς, δεν συμφωνούν με το νομοσχέδιο αυτό. Και συμφωνεί, διάβασα σήμερα στο τέλο, η ένωση των φροντιστών. Προφανώς θα συμφωνεί, γιατί θα ψαχθεί στην πελατεία. Ναι. Προφανώς. Και περνάνε και κρίση την τελευταία χρονιά, το είδαμε ότι έπεσε. Είναι και αυτό. Μα το θέμα είναι ότι στην κρίση αυτή, αντί να στηριχτεί η εκπαίδευση και να στηριχτεί η οικογένεια και κυρίως η λαϊκή οικογένεια μέσω των, ας πούμε, των κοινωνικών παροχών, έτσι και η εκπαίδευση είναι με τέτοια παροχή και ένα δημόσιο αγαθό. Βλέπουμε ότι μέσα στην κρίση γίνονται περικοπές και στην εκπαίδευση και στην υγεία και παντού. Δηλαδή σε αυτά που έπρεπε για να κρατήσουν τον κόσμο περισσότερο σαν συνδετικό ιστός σε αυτή την περίοδο δύσκολη που ζούμε, κόβονται και από αυτά. Αυτό τελικά. Κατάλαβα. Είναι η κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους μαθητές και στους γονείς τους και ένα μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας. Έτσι για να κλείσουμε. Στα παιδιά και στους γονείς να πω ότι είμαστε μαζί, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντίθετα, πρέπει να αγωνιστούμε από κοινού για να μην βρεθούν παιδιά όπως θα βρεθούν φέτος 20.000 παιδιά που δεν θα δουν το σχολείο τους, στο σκάλος τους. Πρέπει να αγωνιστούμε μαζί για ένα σχολείο που δεν θα είναι συνεχείς εξετάσεις, αλλά θα είναι ένα σχολείο πιο καλό από το σημερινό, γιατί και μέχρι να γνωρίζουμε ότι ένα σχολείο δεν είναι αυτό που θέλουμε. Και ένα σχολείο που δεν θα είναι ένα σχολείο συνεχών περικοπών και φόβου. Ένα σχολείο δημιουργίας και συλλογικότητας. Προς το Υπουργείο Παιδείας, τι να πω. Δεν έχετε περιθώρια επικοινωνίας. Έχουν κοπεί, δηλαδή, έχει κοπεί η επικοινωνία με το Υπουργείο. Δεν είναι θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα πολιτικής. Επικοινωνία, εμείς, βέβαια και η επικοινωνία έχει πρόβλημα όταν η πολιτική είναι άγρια. Άμα δεν μπορείτε να συζητήσετε και δεν τα βρίσκετε και η επικοινωνία είναι δύσκολη. Είναι θέμα δεν τα βρίσκομαι. Όταν η άλλη μεριά έχει το μαχαίρι και το πεπόνι και σου λέει απολύω 2.500, μετατάσσω 5.000, σε στέλνω από εδώ και εκεί, σου κόβω το μισθό, σου διαλύω τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι ισότιμο, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι δύο παράγοντες που, ας πούμε, αν συνδιαλεγούν και οφείλεται και στους δύο, το ότι δεν συνδιαλέγονται, θα λυθούν τα προβλήματα, αφού μια πλευρά και το μαχαίρι και το πεπόνι, ας το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Λοιπόν, αν υπήρχε μια διάθεση από την άλλη πλευρά να συζητήσει και να συνδιαλεγεί, βεβαίως αυτό χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι θα συνδιαλεγούμε για το ποιος θα απολυθεί. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε. Ναι. Εμείς θεωρούμε όλους μας τους συναδέλφους μας ίσους και άξιους. Με όποιο σύστημα και αν διορίστηκαν και με όποια ειδικότητα και αν είναι. Δεν θα ψάξουμε εμείς να πούμε ότι διώξε αυτόν και κράτα εκείνον.
Καλά, αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα και στις ομάδες. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν προστατεύει τον... Αν το κάνανε οι δάσκαλοι, φανταστείτε τι μάθημα θα ήταν για τα παιδιά. Τι ξέρετε, το μάθημα δεν είναι μόνο αυτό οι γνώσεις που δίνουμε. Είναι και αυτό που λέμε το βίωμα. Είναι αυτό που λέμε αυτό που διδάσεις για το παραδείγμα του, αυτό που διδάσεις με τη ζωή σου την ίδια και με την πράξη σου την ίδια. Άρα λοιπόν οι δάσκαλοι των παιδιών δίδασκαν ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει, απλώς κάποιοι να τη βολέψουν μας ενδιαφέρει. Ναι, ο καθένας να βολέψει τον εαυτό του. Αυτό θα ήταν το χειρότερο μάθημα για τα νέα παιδιά. Και δεν θέλουμε να το δώσουμε αυτό το μάθημα. Μάλιστα. Να μου λύσετε και μια πορεία, κύριε Πρόεδρε. Όταν έγιναν οι πανελλαδικές εξετάσεις και είχατε επιστρατευθεί, μετά ακούσαμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο να σας ευχαριστεί και να λέει τώρα θα. Ότι έχει έρθει. Θα έρθει η επιστράτευση. Έγινε αυτό, τηρήθηκε αυτός ο λόγος ή όχι? Έχει έρθει η επιστράτευση. Έχει έρθει. Ωραία. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε ότι εξακολουθείτε να είστε επιστρατευμένοι. Όχι. Okay, δεν ισχύει η επιστράτευση. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτσουφάκη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή καινούργια σχολική χρονιά όσο γίνεται. Να είστε καλά.